Έφτασε η ώρα για την ανάλυση στα νούμερα τηλεθέασης. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτά που ανάγκασαν, ποια νούμερα είναι αυτά που ανάγκασαν τους διαδρόμους να μιλάνε και στα γραφεία μέσα να γίνεται ένας μικροπανικός. Και σήμερα είχαμε εκπλήξεις και μάλιστα γίνεται κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Και τι αυτό που ήταν αναμενόμενο θα δείτε τώρα απευθείας όταν ξεκινήσουμε με τα νούμερα τηλεθέασης και ξεκινάμε γρήγορα γρήγορα με τα πρωινά. Happy Day στον Α 18,1, κοινωνία ώρα Μέγκα 18,1, πρώτο δελτίο του Αντένα ανεβαίνει πάρα πολύ 17,4, καλημέρα Ελλάδα 16,6 γιατί παίρνει και καλό LinkedIn πλέον από το πρώτο δελτίο, Μέγκα καλημέρα 13,2, ανοιχτή επικοινωνία 9, ώρα Ελλάδος 8, σήμερα 7,6, ενημέρωση 6,6, συνδέσεις 6,6 και πρώτη εικόνα 5,4. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω, η πρώτη εικόνα 5,4 είναι ο Παυλόπουλος, να ξέρετε εκεί. Και είναι ιδιαίτερα πεσμένος, που αυτό δείχνει κάτι. Όταν ένα παιδί το οποίο έχει μια μικρή εμπειρία με το πρώτο δελτίο στον Αντένα κάνει 17,4 και ο έμπειρος, ο παρουσιαστής, κάνει 5,4, αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο Sky ήδη είναι σε ελεύθερη πτώση. Η κάκιστη επιλογή να μην προσέξουν τη Μαρία Αναστασιοπούλου, να τους φύγει, να πάει στο Καλημέρα Ελλάδα. Ο οικονόμου να βρεθεί ανάμεσα σε δύο άτομα πρώην πλακωμένους, νυν αδερφωμένους, δεν γίνεται, δεν βγαίνει δουλειά, παιδιά. Δεν βγαίνει δουλειά έτσι. Πραγματικά δεν βγαίνει δουλειά έτσι. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι θέμα χημίας κάθε ομάδα πώς θα δουλέψει. Το σήμερα είναι σε ελεύθερη πτώση και θα συνεχίσει να είναι σε ελεύθερη πτώση. Ο Παπαδάκης όμως δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, διότι και αυτός έχει πρόβλημα με την Αναστασιοπούλου. Είπαμε, μέσα του γίνεται ένας πόλεμος. Την αφήνω, δεν την αφήνω, την αφήνω, δεν την αφήνω. Και σήμερα, όπως είδα το πρωί, πραγματικά σας μιλάω, ήταν επίοικος απαράδεκτος για μία φορά ακόμα. Δεν την αφήνει να σηκώσει κεφάλι με τίποτα. Δηλαδή, θέλει να της δείξει, εδώ αρχηγός είναι ένας. Εδώ ένας εξουσιάζει. Αυτό του βγαίνει και μάλιστα μπορώ να σας πω άθελά του. Δεν το κάνει δηλαδή εσκεμμένα, δεν το κάνει με κακία αυτό, δεν το κάνει ξέρεις, άντε, να σε ταπώσω για να αποδείξω κάτι. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Τέλος πάντων, θα μπορούσε αν ήταν ο κύριος Παπαδάκης να δει τα πράγματα τελείως διαφορετικά και να καταλάβει ότι με αυτόν να ηγείται στην πρωινή ζώνη δεν γίνεται να πιάσει ο Αντένα τα νούμερα που επιθυμεί και μπορεί να καταφέρει με τα λάθη που κάνουν και οι άλλοι. Η πολύ πρωινή ζώνη έχει τα δικά της προβλήματα και είναι μια ζώνη η οποία είναι ιδιαίτερα αγχωτική. Δηλαδή να ξυπνάς, να έχεις οικονομικά προβλήματα και να σου λένε για τις συντάξεις, για το ένα, για το άλλο κτλ. Να σε πλακώνει πρωί-πρωί στην πληροφορία η οποία είναι το μεγάλο σου πρόβλημα όλης της ημέρας. Δηλαδή να ξεκινάς 7 η ώρα το πρωί και να λες αμάν Παναγιά μου τι γίνεται τώρα. Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια αντιπρόταση σε αυτές τις εκπομπές, μια πιο light εκπομπή, μια εκπομπή να είναι πιο χαμογελαστή, μια εκπομπή αισιόδοξη, έτσι ώστε να έχουμε και μια τέτοια αντιπρόταση, να δούμε λοιπόν πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί για εμένα το σωστό θα ήταν 7 με 10 να είναι light εκπομπές και 10 με 12 να είναι ενημέρωση. Απλά πράγματα είναι ή και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, να πάμε όμως τώρα στην ζώνη που μας ενδιαφέρει περισσότερο και να δούμε εδώ. Σας έχω πει επανειλημμένως ότι η Ζήνα Κουτσελίνη είναι στο 12 με 2. Κανονικά δεν πρέπει να είναι σε αυτή τη ζώνη και να προηγείται. Οπότε λοιπόν έχουμε πρώτο το πρωινό μας, η Ζήνα είναι 17,7. Είναι 12 με 2 όμως. Για την ακρίβεια, πρώτο είναι το πρωινό μας με 12,8. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα το αναμενόμενο και θα σας εξηγήσω ακριβώς το εννοώ. Πάμε Δανάη 12,1. Κρατάει πάρα πολύ καλά. Σούπερ Κατερίνα 11,2, το πρωινό 10,4, ανέβηκε λίγο, δηλαδή έπιασε το 10, δηλαδή έφυγε τα μονά. Ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ 1 6,5, Breakfast at Star 5,7 και το ποιος είναι πρωινιάτικα 4%. Εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε το αναμενόμενο, δηλαδή αργά αλλά σταθερά η Face Κορδά πέφτει. Δηλαδή τι ακριβώς γίνεται, ο κόσμος από περιέργεια πάει και βλέπει την Face Χορδά. Σου λέει να δω τι θα κάνει κτλ. Υπάρχει μια ηρεμία στην εκπομπή της. Υπάρχει όμως ένα μειονέκτημα σε αυτή την εκπομπή. Ένα τρομερά μεγάλο σκηνικό που όσο και η παρουσιάστρια να είναι πάρα πολύ καλή στο να πατήσει αυτό το σκηνικό μέσα, την καταπίνει στην κυριολεξία. Έχουμε λοιπόν και μια πτώση. Α, και θέλω να σας πω και σε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό να σας πάω και στα νούμερα αναλυτικά για να καταλάβετε. Και να σας πω το Breakfast at Star. Με το 7,4 που ξεκίνησε σήμερα, εχθές μάλλον,
ήταν ένα καταπληκτικό νούμερο, γιατί εκεί δεν είναι η ασυμπήλιο, γιατί λέμε, όταν είναι ασυμπήλιο με τα πολλά δυνατά νούμερα, το λέμε αυτό. Λοιπόν, 5,6, 6,9, 5,8, 3,8, στα μισά ώρα. Δηλαδή μιλάμε, υπάρχει πρόβλημα σε αυτήν την εκπομπή, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο στα πρωινιάτικα, που θα δούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, πρωινό μας, στο Sky 9,1, 13,2, 13,5, 15,2, βλέπετε ότι το δυναμικό κοινό πέφτει αργά, αλλά σταθερά πέφτει. Το πρωινό του Αντένα, 14,8, 12,8, 14,5, 10,4, 5,7, 4,3, εκεί που πρωταγωνιστεί η Δούξα Νομικού, τα νούμερα είναι σε ελεύθερη πτώση χειρότερα ακόμα και από το πρωινιάτικα. Σούπερ Κατερίνα 14,8 με τη Βασίλισσα, 11,8, 12,3, 11, 9,5, 7,8. Και εδώ υπάρχει μια μικρή πτώση. Ποιος είναι η πρωινιάτικα, κοιτάξτε εδώ νούμερα. 4,5, 7,2, 2,9, 2, 3, 4,2. Και πάμε Δανάη 16,3, 9,4, 11,2. Η Δανάη Μπάρκα έχει καταφέρει να έχει ένα κοινό το οποίο είναι πιστό σε αυτήν, δηλαδή δεν ψάχνεται πάρα πολύ, είναι εκεί. Εδώ ποια είναι η διαφορά, γιατί έχουμε την ήρεμη δύναμη Πάμε Δανάη και την ήρεμη δύναμη Face Κορδά. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο? Ότι αρχικά η Δανάη Μπάρκα είναι πιο προσιτή, πιο κοντά στον κόσμο, ένα πιο, πολύ πιο όμορφο και ζεστό σκηνικό, το οποίο έχει μια παρέα μέσα όπου ο καθένας έχει το ρόλο του και πάνε πάρα πολύ άντα, έχουν βρει τη χημεία τους μεταξύ τους. Είναι μια κοπέλα η οποία δεν προβάλλει την εξωτερική της εμφάνιση, δεν το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Είναι κάποιος που έγραψε ένα σχόλιο και λέει να πούμε, μα η ομορφιά που κοιτάς, δεν είπα ποτέ για την ομορφιά, ίσα ίσα το αντίθετο, ότι λέω ότι η Δανάη Μπάρκα μας έχει κερδίσει με το μυαλό της, με την αισιοδοξία της, με το χαμόγελό της, με την πλάκα της, δηλαδή μας έχει κερδίσει και είναι ένα απλό κορίτσι, το οποίο να πούμε δείχνει στις άλλες που το παίζουν μπάρμπι ότι ξέρετε κάτι. Και μια απλή κοπέλα, η οποία να πούμε δεν είναι μοντέλο κρεμάστρας, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό λοιπόν είναι που αναδεικνύουμε εμείς καθημερινά και δεν λέμε το αντίθετο από αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια που λέμε καθημερινά μέσα από το GR Express. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι δεν είμαι αρνητικός απέναντι στην Δανάη Μπάρκα, είμαι θετικότατος και μάλιστα λέω ότι η ποιοτικότερη εκπομπή της πρωινής ζώνης είναι η δικιά της εκπομπή. Η διαφορά λοιπόν που έχει είναι αυτή, είναι ότι είναι πιο προσιτή, πολύ πιο ωραίο σκηνικό, δεν είναι θεόρατο μεγάλο, αλλά είναι μεγάλο, τόσο όσο όμως. Δεν είναι σαν τη Face Κορδά που θέλουμε να δείξουμε πλούτο, θέλουμε να δείξουμε πράγματα. Και η Face Κορδά τι έχει κάνει, θέλει να είναι one woman show, θέλει να είναι μόνη της και βέβαια κορίτσια ενωθείτε, κορίτσια ενωθείτε, δεν υπάρχει πόλεμος Face μου, πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα, πόλεμος δεν υπάρχει. Μεταξύ αντρών και γυναικών. Αυτό το πράγμα που πήγατε να στήσετε το φεμινιστικό μανιφέστο, νομίζω ότι είναι ένα εγκληματικό λάθος. Το οποίο ναι, μεν θα φέρει μουτζαχεντίν γυναίκες δίπλα σου, αλλά δεν θα είναι ικανό το νούμερο αυτό να σε κρατήσει για πάρα πολύ καιρό στην πρώτη θέση. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένα άτομο το οποίο έχει τρομερή εμπειρία στην ελληνική τηλεόραση, γνωρίζει και πολύ καλά τη Face Κορδά, το πώς σκέφτεται, το τι θέλει να κάνει κτλ. Γιατί έχουν συζητήσει επανειλημμένως μέσα στο πρωινό μας όταν ήταν και η Face Κορδά, το τι πρέπει να κάνει η Face Κορδά για να αναδειχθεί κτλ. Οπότε λοιπόν ξέρει το σκεπτικό της και το μυαλό της. Το αφήνει τώρα το πράγμα να τελειώσει, να στραγγίξει καλά όλες τις ιδέες κτλ. Αφήνει λοιπόν και δεν κάνει την αντεπίθεσή του και θα έρθει η αντεπίθεση εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Επίσης, η κόντρα μεταξύ Σούπερ Κατερίνας και Face Κορδά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει όμως το άμεσο μέλλον. Γιατί όταν αναγκάζεται η Κατερίνα Καινούριου και καταλαβαίνει ότι ο Νίκος Κοκλώνης στηρίζει πιο πολύ τη Face Κορδά από αυτήν, παράδειγμα σήμερα έβγαλε backstage ας πούμε από το Just the Two of Us, κάτι το οποίο το είχε κάψει νωρίτερα η Face Κορδά, ξεκίνησε με το Just the Two of Us. Και το βασικότερο κομμάτι απ' όλα είναι ότι χθες ασχολήθηκε μισή ώρα με αυτό. Τι να πούνε παραπάνω για μια εκπομπή η οποία δεν υπάρχει ακόμα. Για ένα τρέιλερ. Για ένα τρέιλερ. Το οποίο τρέιλερ σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Εμένα μου άρεσε προσωπικά το τρέιλερ. Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο. Αλλά όμως δεν ήταν αρεστό στον περισσότερο κόσμο. Το είδαν λίγο τσιρκουλέ. Το είδανε. Τέλος πάντων, το θέμα λοιπόν είναι απλό. Απλούστατο. Η μάχη αυτή συνεχίζεται. Η πρώτη εβδομάδα μας δείχνει ότι υπάρχει μια ελαφριά πτώση στην Face Κορδά στο δυναμικό κοινό. Και εκεί στο δυναμικό κοινό, να ξέρετε, δεν ενδιαφέρονται για το φεμινιστικό μανιφέστο.
Και αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να πέφτει αυτή η εκπομπή επικίνδυνα και είναι κρίμα και άδικο, γιατί είναι και αυτή μια κοπέλα η οποία πρέπει, ρε παιδί μου, να σταθεί όρθια, αλλά πρέπει να μάθει δύο πράγματα. Πρώτον, τα πρωινά έχουν ομάδα, δεν είναι one man show ή one woman show. Και δεύτερο και βασικό, πρέπει να δουλέψει και η ίδια πάρα πολύ. Θέλει δουλειά. Αν νομίζει ότι μόνο η φυσική της παρουσία είναι υπεραρκετή για να έχει τα νουμεράκια και κάποια θεματάκια που βγάζει η δημοσιογραφική της ομάδα είναι υπεραρκετά, εκεί λοιπόν έχει κάνει ένα μεγάλο, τρομερό λάθος. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη μάχη που δίνεται. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι εμείς εδώ στο GR Express παρακολουθούμε τα πάντα, βλέπουμε τα πάντα καθημερινά, κάνουμε την ανάλυση στα νούμερα αυτά. Δεν βλέπουμε κανέναν με κακία. Βλέπουμε τα πράγματα από μια ουδέτερη οπτική γωνία, αλλά αυτό που θέλουμε από εσάς είναι για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Πολλοί με ρωτάτε και μου λέτε γιατί το δυναμικό κοινό και όχι το γενικό σύνολο. Σας εξηγώ για μια φορά ακόμα ότι το δυναμικό κοινό είναι αυτό που καθορίζει τη διαφημιστική πίτα. Πώς θα μοιραστεί και πού θα πάει. Αυτό να το ξέρετε. Επίσης, οι χορηγίες των κοριτσιών που είναι στα πρωινάδικα παίζουν και αυτά ένα σημαντικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες χορηγίες στις γυναίκες παρουσιάστριες έχουν πάει στην Face Σκορδά. Για την πρωινή ζώνη μιλάω. Η δόξα νομικού χάνει μέρα με τη μέρα, όλα με την ώρα. Η δόξα νομικού θα έχει την πρώτη της ήττα όταν θα χάσει τους μεγαλύτερους χορηγούς της και η δεύτερη ήττα θα είναι όταν θα κάνουν τον απολογισμό στο τι ακριβώς γίνεται στην εκπομπή. Μία δόξα νομικού η οποία πραγματικά όσο και να προσπαθεί το κορίτσι αυτό, δεν γίνεται να μπει σε μια πρωινή εκπομπή και να την αγαπήσει η μέση νοικοκυρά. Και δεν μπορεί να την αγαπήσει γιατί ξέρει ότι το παιδάκι της άλλος του αλλάζει την μπάνα και όχι η ίδια και ότι αυτή τη στιγμή η ίδια μπορεί άνετα να πάει στο Παρίσι να φάει ένα κρουασάν και να γυρίσει πίσω για πλάκα και να κάνει ένα ταξιδάκι 5 ώρων για να φάει απλά και μόνο κρουασάν. Έχει τη δυνατότητα αυτό να το κάνει. Επειδή ζούμε λοιπόν σε μια διαφορετική κοινωνία, μια κοινωνία η οποία βυθίζεται μέρα με τη μέρα στα οικονομικά της προβλήματα, πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι και ο κόσμος θέλει να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι τον πονάνε, ανθρώπους οι οποίοι τον καταλαβαίνουν και δεν τους ενδιαφέρει εάν το χι πλουσιο κόριτσο περνάει καλά ή δεν περνάει καλά. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή, να πούμε ότι η Φέη Σκορδά και η Δανάη Μπάρκα έχουν το ατού ότι δεν είναι προσωποκεντρικές στο όταν παρουσιάζουν το θέμα. Σε αντίθεση με την Κατερίνα Καινούριου, η οποία συνεχίζει να είναι σε κάποια σημεία προσωποκεντρική. Εάν δεν διορθώσει αυτό, θα έχουμε τρομερά προβλήματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και κλείνοντας, θέλω να πάμε στα πρωινιάτικα να σας πω ότι με τα νούμερα αυτά μέλλον δεν υπάρχει. Μετά την πρώτη παρέλαση, δεν ξέρω αν θα βγάλει, τη βγάζει την πρώτη παρέλαση, αλλά θα πάνε σε διορθωτικές κινήσεις στο Open. Ήδη το εμείς έχει σοβαρά προβλήματα με 1% και 2% δεν πάει πουθενά. Θέλουν να κάνουν μια αλλαγή, να βάλουν τη Μάριον Μιχελιδάκη από πάνω. Αυτό είναι βέβαια άλλο μοιραίο λάθος, είναι το ίδιο πράγμα θα είναι. Ο Μουτσινάς δεν βγήκε ακόμα στον αέρα. Μόλις βγει ο Μουτσινάς θα ισοπεδωθεί η μεσημεριανή ζώνη, δηλαδή θα πάρει ένα 13-14% από το ψυχαγωγικό κομμάτι της τηλεθέασης. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η ενημέρωση παραμένει ενημέρωση, να ξέρετε. Έτσι. Οπότε θα πάρει λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο του ανήκει. Και επειδή έρχεται και ο Ρεξάτος και με τρελές αλλαγές ο Νίκος Μουτσινάς, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Εάν θέλουν στο Open να κάνουν μια αλλαγή σοβαρού επίπεδου και να πάνε να γίνουν ανταγωνιστικοί, τότε θα πρέπει να αλλάξουν και μυαλά. Για τα μυαλά τους που τους οδηγούν στο να πάρουν καμένα χαρτιά από την ΕΡΤ, αυτούς που είχαν βγάλει εκτός στην ουσία για να τους πάρουν για να σωθούν οι ίδιοι, αυτό δεν γίνεται. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξέρετε, οι οικονομικοί λόγοι τους οδηγούν σε αυτό. Όχι, είναι πανάκριβα τα χαρτιά αυτά. Η Μάριο Μιχελιδάκη παίρνει μεγάλο πακέτο. Όπως επίσης και η Νέτα Ράντου παίρνει μεγάλο πακέτο. Η Νέτα Ράντου μπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλο πόσο και θα ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Παράδειγμα, με το χαμόγελό της θα ήταν πάρα πολύ ωραία να ήταν μαζί με τον Καμπουράκη και τον Στάθη. Που μάλιστα με τον Στάθη μαζί έχουν συνυπάρξει στο Σταρ για αρκετά χρόνια. Και υπάρχει και η απαραίτητη χημεία μεταξύ τους. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, λύσεις για το Open υπάρχουν. Μυαλά δεν υπάρχουν, με φαντασία για να κάνουν τις σωστές αλλαγές. Το να πας μια εκπομπή πάνω κάτω δεν γίνεται τίποτα. Οι εκπομπές αυτές δυστυχώς δεν θα βγάλουν οι περισσότερες στην τηλεοπτική σεζόν. Και αν τη βγάλουν, πολύ, πολύ απλά το κανάλι Open δεν θα πάει πάνω από 5% με 4% στο μέσο όρο της ημέρας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο σας λέω.
Καθημερινά εδώ στο GR Express, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας, κάνουμε την ανάλυση στα νούμερα εδώ και σας κρατάμε την πρωινή παρέα, πρωινομεσημεριανή παρέα, για να ακούσετε τι ακριβώς γίνεται στους διαδρόμους κτλ. Να ξέρετε όμως ότι υπάρχει μία κίνηση από τη δικιά μας μεριά, να βγαίνει το βίντεο αυτό αρκετά νωρίτερα ακόμα και να σας κρατάμε στην τροφιά με περισσότερα θέματα. Δηλαδή να βάλουμε συν και άλλα θέματα στο πρωινό μας βίντεο. Χθες θέλω να σας πω ότι υπήρξε ένα προβληματάκι με το βίντεο το οποίο ανεβάσαμε στο GR Express. Το βίντεο αυτό, λόγω του ότι είχα μέσα την εικόνα από το ξυλοδαρμό του Σνικ, βγήκε ότι δεν κάνει για κάτω από 18 ετών. Ζητάω μεγάλο συγγνώμη, ποτέ εγώ δεν κάνω τέτοια λάθη. Όμως έγινε. Δεν μπορούσα να αλλάξω το βίντεο, να κάνω μια αλλαγή. Έπρεπε να κόψω το θέμα ολόκληρο. Οπότε προτίμησα να το αφήσω εκεί. Με μεγάλη μου χαρά είδα ότι επειδή μπορούσαν να μπουν μόνο οι συνδρομητές στο συγκεκριμένο βίντεο, με μεγάλη μου χαρά είδα και ανακάλυψα ότι οι συνδρομητές μας είναι πάρα πολύ ενεργοί. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτοί που, λέμε οι μη συνδρομητές, είναι οι συνδρομητές οι οποίοι μπορούσαν να δουν το βίντεο αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, γιατί το GR Express πραγματικά δυναμώνει μέσα από την αγνή παρέα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να ξέρετε ότι εμείς εδώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να σταθούμε περισσότερη συντροφιά και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να ξέρετε ότι εμείς εδώ προσπαθούμε να βλέπουμε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία, την ουδέτερη οπτική γωνία. Να είστε καλά, το βράδυ έρχεται ένα βίντεο ακόμα. Bye bye.